Ως αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα προσλαμβάνεται ο συμβολισμός που έλαβε η μάχη της Κρήτης ως η πρώτη πανευρωπαϊκά μαζική λαϊκή αντίσταση κατά του άξονα που ακόμη και αν δεν ευδοκίμησε ως προς το αποτέλεσμά της, παρήγαγε πολιτικό βάρος δείχνοντας το δρόμο της αντίστασης για τη χώρα. Υπό αυτό το πρίσμα, 80 χρόνια μετά η μάχη της Κρήτης, οι θεατές και αθέατες πλευρές αυτής της ηρωικής πράξης των Κρητικών εξακολουθούν να συγκινούν, να εμπνέουν και να φωτίζουν την όποια εθνική συνείδηση παρήγαγε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Μην ξεχνάμε ότι από τη μάχη της Κρήτης εμπνεύστηκε ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας και κατεβάσανε τη σβάστικα από το βράχο της Ακρόπολης την τελευταία μέρα της μάχης. Και νομίζω και παραπέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε γνωστή αυτή η αντίσταση του κρητικού λαού στον ναζισμό και έδωσε έμπνευση και θάρρος και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Είναι μια περίεργη καμπή του πολέμου. Η Γερμανία προσανατολίζεται προς τον υπέρτατο φυλετικό πόλεμο, τον αγώνα ενάντια στην Σοβιετική Ένωση. Μέσα στο πλαίσιο της ετοιμασίας αυτής είναι και η ιδεολογική προετοιμασία των στρατιωτών προς την αγριότητα, αλλά ταυτόχρονα και η επίδειξη αλαζονίας στο στρατιωτικό τομέα για να πιστεί ο γερμανικός λαός και για να πιστούν οι εχθροί ότι η Γερμανία μπορεί να τα καταφέρει όλα. Μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά, μας δείχνει πώς θα εξελιχθεί η μάχη της Κρήτης, μας δείχνει πώς θα εξελιχθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στη συνέχεια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εδώ συμβαίνουν για πρώτη φορά, όχι στην ένταση πιθανότατα που συνέβησαν αλλού, αλλά αλλάζουν. Παραδείγματος χάρη αυτή η μαζική σφαγή ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ούτε εχμάλωτοι ούτε εμπόλεμοι, έτσι. Η Βρετανική στρατιωτική διοίκηση, γιατί αυτή κάνει κουμάντο, δεν είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όχι επειδή είναι αρχαϊκός στρατηγός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κλπ, αλλά η βασική εντολή, η βασική διαταγή που έχει είναι να μην χάσει το στρατό που διοικεί ή τουλάχιστον να σώσει το μεγαλύτερο τμήμα. Γι' αυτό και όταν παρουσιάζεται οι πρώτες αναποδιές, γι' αυτό η κύρια φροντίδα είναι να εξασφαλίσει τη σωτηρία, δηλαδή την υποχώρηση και την εκένωση, παρά οτιδήποτε άλλο. Οι καλεσμένοι του Γιώργου Σαχίνη στις αντιθέσεις αναφέρθηκαν και σε ένα από τα μνημεία που άφησαν οι Γερμανοί στα φλόρια της επαρχίας Ελλήνου. Ένα μνημείο φτιαγμένο από τα χαλάσματα που προκάλεσαν και στέκει εκεί μέχρι και σήμερα, αποδίδοντας τιμή στους Γερμανούς που πολέμησαν για τη μεγάλη, όπως αναφέρεται, ιδέα. Μνημείο που, όπως αποκαλύφθηκε, στέκεται απέναντι ακριβώς από το ελληνικό μνημείο που θυμίζει τη συμφορά των Κρητικών και που κάθε χρόνο την ώρα που στη Γερμανία νοσταλγοί της Βέρμαχτ αποδοκιμάζονται, εκεί μπορούν να βρίσκουν καταφύγιο για να θυμούνται. Πρέπει να έχουμε αυτό το μνημείο για να γνωρίζουμε πώς πέρασαν και τι άφησαν πίσω τους οι Γερμανοί. Ως μνημείο αυτού της μορφής πρέπει να βρει μια ωραία θέση στο μουσείο ή να γίνει μουσιακός χώρος ο ίδιος. Αλλά να πάψει να είναι σημείο συγκέντρωσης, τιμής, πολιτικής εκδήλωσης. Στο περιθώριο της εκπομπής αναδείχθηκε και η σημασία της μάχης του Ηρακλείου στο πλαίσιο της μάχης της Κρήτης, που σημάδεψε την πόλη, η οποία σε μεγάλο βαθμό καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς. Να μην χάσουμε χρόνο με το τι ξέρουν οι Γερμανοί και τι δεν ξέρουν. Να σπαταλήσουμε το χρόνο μας, να μάθουμε εμείς αυτά που οφείλουμε να ξέρουμε, γιατί ποιος ξέρει τον Κακόπετρο. Το 60 μιλούσαν για τη Βιάνο και το Δίστομο και το Κομμένο. Ποιος? Δεν άκουσα ποτέ τον πατέρα μου, τον παππού μου να μου πει κάτι. Πρέπει να σκύψουμε στη γνώση λοιπόν. Και έτσι θα πείσουμε και τους άλλους. Δεν ξέρουμε τι έγινε στη Μιαμού, στη Μεσαρά με την ομάδα Σούμπερτ. Σοκαράς. Πότε μάθαμε για το Σοκαρά? Τα Βορίζα καήκανε και βομβαρδίστηκαν. Το Κουστογέρακο, ο Λιβαδάς. Θέμε δουλειά. Να μην διαφημίζουμε αυτά τα πράγματα, αλλά να τα μάθουμε. Δεν τα ξέρουμε.